Θα τα πούμε τώρα όλα αυτά, Μανώλη, εδώ, με τον βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία και τεχνολόγο, τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου. Καλώς ήρθατε, κύριε. Καλή σα ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Και τον πτέραρχο, τον κύριο Γεωργούση, που θα μα εξηγήσει εδώ τα τουκάν. Καλημέρα. Γιατί είδαμε και κάτι φτερά να κουνιούνται εκεί, λε και ήταν πουλί. Μα πείτε και γι' αυτό, μα έκανε εντύπωση. Αλλά πάμε να ξεκινήσουμε λίγο και με τα εξοπλιστικά και με αυτή την κόκκινη βίβλο που φαίνεται να αλλάζει το δόγμα. Μα αφορά εμά, έχει να κάνει την Ανατολική Μεσόγειο, με το Αιγαίο. Τι λέτε. Κοιτάξτε, η κόκκινη βίβλο είναι ένα βιβλίο το οποίο λέγεται ουσιαστικά το μυστικό σύνταγμα. Έτσι το αποκαλούν οι Τούρκοι στην καθημερινή ζωή του. Είναι στην ουσία η βίβλο η οποία περιγράφει τι προτεραιότητε ασφαλεία και εσωτερική και εξωτερική. Αλλάζει πάντα με εντολή του Προέδρου και η τελευταία συζήτηση έγινε το 2019, αν δεν αυτό μένει, φανταζόμαστε εκεί, στεγανά. Δεν κυκλοφορεί δημόσια. Απλώς σίγουρα υπάρχουν κάθε φορά που αλλάζει κάτι, υπάρχουν κάποιες διαρροές αναφορικά με την κατεύθυνση που πήρε το κείμενο αυτό. Αρμόδιο για την αλλαγή του το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Το γνωστό, το θυμόσαστε, αυτό το οποίο ο Ερντογάν είχε ξεδοντιάσει στο παρελθόν. Που είχε βγάλει όμως αρκετούς από τους αξιωματικούς και έδωσε έτσι ένα πιο πολιτικό χαρακτήρα στο σώμα, στο όργανο αυτό. Προφανώς η Τουρκία εκτιμώ ότι εδώ τώρα θα θέλει να βάλει στο κείμενο αυτό τη νέα της εθνική φιλοσοφία. Ποια είναι αυτή? Ότι η ίδια παραμένει από την ιστορία δικημένη, δηλαδή ότι έχει δυσανάλογα μικρό γεωπολιτικό αποτύπωμα από τον πληθυσμό της, το κλαίος της, τη λάμψη της, την ιστορία της, όλα αυτά τα οποία κατά καιρούς ακούτε να λένε οι Τούρκοι. Και από την άλλη επιθυμεί να χτίσει ένα brand name πόλου σταθερότητας, περιφερειακού παίκτη, Ανατολική Μεσόγειο, το οποίο σίγουρα πρέπει αυτό να αποτυπωθεί με κάποιον τρόπο σε ένα κείμενο όπως είναι η κόκκινη βίβλος. Πρακτικά, δεν σημαίνει ότι θα αλλάξει κάτι. Το λέω για να μην τρομάζει κανείς και πιστεύω ότι θα αλλάξει κάτι εις βάρος μας, λέτε. Ακριβώς, όχι. Γενικώς η στάση της Τουρκίας, κύριε Οικονόμενο. Η Τουρκία έχει ένα συγκεκριμένο δρόμο. Το γεγονός ότι εμείς είμαστε μια διαδικασία επαναπροσέγγισης δεν σημαίνει ότι η Τουρκία ξαφνικά έγινε αρνάκι. Η Τουρκία δεν θα αλλάξει τις αναφορές για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει πρώτα απ' όλα τι θα λέει. Ούτε τι διατύπωση για το κάζους Μπέλι. Αυτά είναι κλασικά εικονογραφημένα από ό,τι φαίνεται στην τουρκική πολιτική. Δύσκολα από το τραπέζι φεύγουν. Όμως, επιμένω, το γεγονός ότι μπόρεσε η Ελλάδα να βάλει την Τουρκία σε μία γραμμή που λέει ότι προχωρούμε με τη θετική ατζέντα, κάνουμε βήματα επαναπροσέγγισης, έχουμε τη διακήρυξη η οποία μπορεί να μην έχει δεσμευτικό νομικό χαρακτήρα, αλλά είναι ένα κείμενο το οποίο γράφει για διεθνές δίκαιο και από κάτω φέρνει φαρδιά πλατιά υπογραφή Ερντογάν, είναι μια ποιοτικά θετική εξέλιξη την οποία δεν μπορεί να υποβαθμίσει κανένας παρά τις δυσκολίες τις οποίες δεν αρνείται κανείς ότι υπάρχουν. Όποιος σας πει ότι η Τουρκία έγινε αρνή, προφανώς πλανάτε. Δεν το ισχυρίζεται κανείς από εμάς. Εσείς γιατί λέτε ότι εξοπλίζετε σε τέτοιο, με τέτοιο φρένι ρυθμό, κύριε Χατζηβασιλείου? Κοιτάξτε, γιατί είναι ακριβώς απότοκο της λογικής της Τουρκίας ότι πρέπει να έχει μεγαλύτερο, όπως σας είπα, γεωπολιτικό αποτύπωμα από αυτό που διαθέτει σήμερα. Και ο Ερντογάν θεωρεί ότι για να το πετύχει αυτό χρειάζεται hard power, αυτό που λέμε. Δηλαδή να έχει ισχυρές ένοπλες δυνάμεις, ούτως ώστε να μπορεί πολιτικά να παίξει ρόλο στην περιοχή. Και εδώ έρχονται τώρα. Δεν έχει να κάνει με την Ελλάδα μόνο. Γιατί εμείς το βλέπουμε στενά ότι έχει να κάνει με την Ελλάδα. Έχει να κάνει με τη γενικότερη εικόνα της Τουρκίας. Με την αυτοθεώρηση που έχει. Πώς δηλαδή η ίδια η Τουρκία εκλαμβάνει τον εαυτό της. Το διαβάζουμε εμείς μόνο με στενά, ας πούμε, ελληνικά. Ξεπερνάει αυτό τις διμερείς μας σχέσεις. Και εδώ έρχονται δύο παρατηρήσεις με δύο συγκεκριμένα θέματα. Πρώτον, πόλεμο στην Ουκρανία. Η Τουρκία εκεί επιμένει να χτίσει ένα brand name διαμεσολαβητή, το οποίο βέβαια δεν μπορεί να περάσει εύκολα. Οι λόγοι είναι γνωστοί, γιατί έχει αλλάξει άποψη στην Ουκρανία 2-3 φορές και έχει παίξει έτσι επαμφωτερίζοντα ρόλο. Όμως ο Λαυρόφ πάει τελικώς στην Τουρκία, ουσιαστικά ως την Παρασκευή, αν δεν απατώμε, αύριο, το οποίο τι σημαίνει, θα προετοιμάσει λογικά την έλευση Πούτιν στην Άγκυρα τις επόμενες ημέρες. Δεύτερη παρατήρηση έχει να κάνει με την Λιβύη. Άρα οι σχέσεις παραμένουν ισχυρές. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Οι σχέσεις είναι ιδιαίτερες στρατηγικές ανάμεσα σε Άγκυρα και Κρεμλίνο. Δεύτερο θέμα, η Λιβύη. Πριν από μερικές ημέρες, λιβικό δικαστήριο, όπως γνωρίζετε, ακύρωσε στην ουσία το δεύτερο μνημόνιο Τουρκίας και Λιβύης, ακριβώς, πάνω στο οποίο εδραζόταν το πρώτο. Είναι μια σοβαρή εξέλιξη, η οποία, αν δείτε το βράδυ συζητήσεις στην τουρκική τηλεόραση μεταξύ καθηγητών σοβαρών, κρούν τον κόδωνα του κινδύνου ότι αυτή η εξέλιξη στην ουσία γκρεμίζει όλο το οικοδόμημα που προσπάθησε η Τουρκία να χτίσει μέσω του παράνομου τουρκολιβικού μνημονίου. Και εδώ τώρα έρχονται νέα ερωτήματα. Πώς η Τουρκία θα διαχειριστεί αυτό το επικοινωνιακό χτύπημα που δέχθηκε με την απόβαση της λιβικής δικαιοσύνης? Θα προστρέξει σε άλλους πόλους? Προφανώς θα αναζητήσει μια... Αυτή είναι τροπηλικά τώρα, βλέπετε. Να μας ξέρετε κάτι.
στην Ανατολική Μεσόγειο. F-35 σου λέει. Το κάνει ένα εφάμιλο με το F-35. Εξοπλίζεται σαν αστακός. Μπορείτε όμως να μου απαντήσετε σε κάτι και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε, κύριε Οικονόμου. Για να μιλήσει η Τουρκία σήμερα για δικαιώματα στη θάλασσα, χρειάζεται να τα συμφωνήσει με όμορες χώρες. Σωστά. Βλέπετε στην περιοχή εσείς καμία χώρα αυτή τη στιγμή που να θέλει να υιοθετήσει το αναθεωρητικό δόγμα της Τουρκίας? Θα το δούμε. Και γιατί να... και με την Αίγυπτο έχει επαναπροσέγγιση. Για την ώρα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Για την ώρα. Και θεωρώ ότι δεν θα υπάρξει. Ξέρετε γιατί? Η σχέση που έχει οικοδομήσει η Ελλάδα με την Αίγυπτο έχει αποκτήσει χαρακτήρα στρατηγικό. Δεν αλλάζει. Δεν αλλάζουν εύκολα όλα αυτά. Εδράζεται, κύριε Παυλόπουλο, σε κοινά συμφέροντα και, δεν και κοινές προκλήσεις. Ναι, αλλά ο Τούρκος λέει στον Αιγύπτιο, εγώ σου δίνω περισσότερα. Το θέμα αυτό είναι... μας είχε μεταδώσει ο Μανώλης. Το ερώτημα και το όμως... είχε μεταφέρει και σε χάρτη και του είχε πει εγώ σου δίνω περισσότερα από αυτά που σου δίνει η Ελλάδα. Το θέμα όμως είναι η Αίγυπτος θα επιμείνει στην πλευρά του δικαίου και της σοβαρής εξωτερικής πολιτικής ή θα περάσει στην όχθη του αναθεωρητισμού. Μέχρι στιγμής τα στοιχεία δεν μαρτυρούν για κάποια αλλαγή στον τομέα αυτό. Πάμε. Θες να πεις κάτι, Μανώλη? Ναι, επειδή θα πάτε στον κύριο Γεωργούση. Ναι, να πούμε για τα εξοπλιστικά. Και επειδή κοιτούσα κάποια πράγματα για τα στοιχεία για το αντιτορπιλικό που θέλει να αφηγήσει η Τουρκία, τα 4 αντιτορπιλικά μελλοντικά. Ότι είναι, όπως σας είπα, 8.600 τόνων το εκτόπισμα. Μια φρεγάτα είναι από 3 έως 4.000. Θα μας τα πει πιο αναλυτικά ο κ. Γεωργούσης. 96 κελιά κάθετης εκτόξευσης με αντιαεροπορικούς πυράβλους Σούπερ και Χισάρ, τουρκικοί πυράβλοι, αντιπλοϊκούς πυράβλους Ατματζά, ενδεχομένως κρούς πυράβλους μεγάλου βεληνικούς Γκεσγκίν και επίσης βλέπω ότι θα έχει τα δικά του ραντάρ, τέλος πάντων θα είναι ένα αντιτορπιλικό ελέγχου περιοχής για να προστατεύει τα 2 αεροπλανοφόρα που θα διαθέτει, η Τουρκία. Δηλαδή έχει ένα δόγμα για το 2030 η Τουρκία να έχει αυτά τα πλοία στις θάλασσες που θέλει να έχει, να έχει υπόλοιπη. Να ελέγξει, υποτίθεται. Σας πολύ σωστά λέει ο κ. Χατζηβασιλείου, όπου λέει ότι για να είσαι εκεί πρέπει να, και οι γειτονικές χώρες να σε βλέπουν με καλό μάτι κτλ. Τα πράγματα όμως δεν είναι ακριβώς έτσι για την Τουρκία. Βλέπετε, δείτε την Αίγυπτο, Ισραήλ, Ελλάδα, Κύπρος. Θα δούμε τι θα γίνει με τη Λιβύη. Κύριε Πτέραρχη, τι λέτε? Καταρχήν, να ξεκινήσουμε έτσι από τα εξοπλιστικά, να μας πείτε δύο λόγια. Ναι, ναι, να ξεκινήσουμε λίγο από τα γενικά και να πάμε στα ειδικά. Παρακαλώ, παρακαλώ. Το κόκκινο βιβλίο είναι η εθνική στρατηγική κάθε χώρας. Απλώς η Τουρκία το ονομάζει κόκκινο βιβλίο γιατί και το έχουμε χρώμα. Και εμείς αντίστοιχο. Εμείς έχουμε μπλε. Ακριβώς. Εθνική στρατηγική μπλε, από την οποία προέρχεται. Από την οποία προέρχεται η πολιτική εθνικής άμυνας. Από την πολιτική εθνικής άμυνας απορρέει η εθνική στρατιωτική στρατηγική, από την οποία πρέπει να βγαίνουν τα εξοπλιστικά προγράμματα. Μάλιστα. Ό,τι βλέπουμε λοιπόν σε εξοπλιστικό πρόγραμμα στην Τουρκία προέρχεται ως αναγκαία υποδομή για να επιτευχθούν οι εθνικοί στόχοι. Μάλιστα. Που βάζει πολύ το σωστό κόκκινο βιβλίο ή η εθνική στρατηγική. Τώρα, αυτό το εξοπλιστικό πρόγραμμα, τα δύο εξοπλιστικά προγράμματα που ανέφερε ο Μανώλης, και το ΚΑΝ και το αντιτορπιλικό, είναι στοιχεία που δείχνουν ότι η αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας, ανεξαρτήτως της οικονομίας της, και εδώ να κάνω μια παρένθεση, η τουρκική αμυντική βιομηχανία δεν χρηματοδοτείται αποκλειστικά και μόνο από τον τουρκικό προϋπολογισμό, οπότε αν η οικονομία πάει άσχημα, θα πηγαίνει άσχημα και ο προϋπολογισμός. Αλλά και τον εαυτό της. Παίρνουμε δεδομένο ότι ένας μεγάλος προϋπολογισμός έχει και μεγάλο κομμάτι στην άμυνα και στα εξοπλιστικά. Τι έχουν φροντίσει όμως οι Τούρκοι, έχουν κάνει? Ένα μεγάλο μερίδιο, άνω του 50%, προέρχεται από σταθερούς πόρους οι οποίοι είναι μονίμως στα εξοπλιστικά. Πάνε πάντα εκεί. Πάντα εκεί. Μάλιστα. Το ταμείο, παραδείγματος χάρη, το μετοχικό ταμείο των ενόπλων δυνάμεων, είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της αμυντικής βιομηχανίας. Βρέξει, χιονίσει, πληρώνονται μισθοί, το κομμάτι αυτό που είναι ως ποσοστό πάει στην αμυντική βιομηχανία. Άρα έχει σταθερά έσοδα, λέτε. Έχει σταθερά έσοδα. Σημαντικό το εξοπλιστικό πρόγραμμα. Και έχει και άλλη μια μορφή το εξοπλιστικό της πρόγραμμα που αυτοτροφοδοτείται από τις εξαγωγές πλέον. Όταν ανεβαίνει η αμυντική βιομηχανία, αυτοτροφοδοτείται. 5 δις πήρε μόνο από τα μη επανδρομένα. Από τα μη επανδρομένα μόνο. Μόνο από αυτό. Μόνο. Άρα τώρα, έχουν αισθήσει μεγάλη δουλειά. Μεγάλη δουλειά. Πάρα πολύ μεγάλη δουλειά. Πάντως, και αυτό είναι πολύ σοβαρό. Έλα, Μανώλη, ναι. Εγώ θέλω να ρωτήσω στον κύριο Γεωργούση, επειδή υπάρχει και το σχετικό άρθρο στη Μηδέ, επειδή αναφερόμαστε και σε εξοπλιστικά της Τουρκίας, αναφέρονται όμως
και στην αεροπορία, όπου εκεί λέει ο Σεντάτη Αργκίν σε πολύ μεγάλο άρθρο του, αναφέρεται στο πρόγραμμα της Ελλάδος ότι από το 2022 εξυγχρονίζει τα F-16 της, λέει, ήδη διαθέτει 22, άλλα 18 Ραφάλ και θα πάρει και τα F-35 και οπ, αναρωτιέται και λέει, αν η Ελλάδα παραλάβει το 2028 τα F-35, μήπως δεν θα αποκτήσει και πάλι υπεροχή στους εθέρες απέναντι στην Τουρκία, αναρωτείται χαρακτηριστικά. Έχουμε πει και άλλες φορές, Μανώλη, ότι οι δύο κινήσεις που καθόρισαν την αεροπορική ισχύ ανάμεσα στις δύο χώρες ήταν η λάθος κίνηση στη Σκακέρα από τη μεριά της Τουρκίας να χάσει το πρόγραμμα των F-35 και η σωστή κίνηση από την ελληνική πλευρά να μπει ταχαίως ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα στην αεροπορία και με μεταχειρισμένα ελαφρώς Ραφάλ και με το καινούριο πρόγραμμα, το πρόγραμμα των F-16 έτρεχε και μπαίνει και στα F-35. Αυτό με προοπτική δεκαετίας δίνει μία υπεροχή στην ελληνική αεροπορική ισχύ. Όμως, οι ένοπλες δυνάμεις και η στρατιωτική ισχύ δεν είναι μόνο αεροπορική ισχύ και αυτό να το ξέρουμε. Δηλαδή, επειδή θα έχουμε για 10 χρόνια προοπτικής μία αεροπορική ισχύ η οποία θα είναι καλύτερη, θα πρέπει να ξεχάσουμε τα ήδη 250 UAVs που έχει η τουρκική αεροπορία έτοιμα. Έτοιμα. Θα πρέπει να ξεχάσουμε τους βαλιστικούς πυράβλους που έχει. Επομένως, θα έλεγα στην αμυντική πολιτική μας, αφού βάλουμε τους εθνικούς μας στόχους, να αρχίσουμε να αυξάνουμε την οικονομία μας ώστε να υπηρετήσουμε το εξοπλιστικό πρόγραμμα που θα μας κρατάει πολύ σοβαρούς απέναντι σε αυτή την Τουρκία που βλέπουμε να δημιουργείται. Για να καλύψουμε λίγο το χαμένο έδαφος. Για να καλύψουμε το χαμένο έδαφος. Αυτό που ανακοίνωσε ο κύριος Δένδιας για την είδηση αμυντικής καινοτομίας, ότι στρεφόμαστε σε καινοτόμες ιδέες, σε ηλεκτρονικό πόλεμο, σε όλα αυτά τα σύγχρονα μέσα. Νομίζω, κύριε Παυλόπουλε, είναι ο καλύτερος δρόμος για να καλύψουμε το κενό. Μάλιστα. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Μάλιστα. Τι εννοώ. Εάν πάμε αριθμούς κόντρα σε αριθμούς, θα χάσουμε από χέρι. Είμαστε χαμένοι. Δεν μπορούμε να... Τα 200 δισεκατομμύρια προϋπολογισμού δεν γίνεται να γίνουν 800 ούτε σε 10 χρόνια ούτε σε 20. Εκτός αν γίνει κανένα θαύμα που δεν το ξέρουμε. Επομένως, η Άρα σύγχρονη πρέπει τεχνολογία έξυπνα, πρέπει να απαντήσουμε έξυπνα. Άλυση. Πρέπει να απαντήσουμε με δομές τέτοιες που θα εξεδετερώνουν το εξοπλιστικό πλεονέκτημα της Τουρκίας. Mm. Και υπάρχουν τέτοιοι τρόποι. Δεν είναι φτηνοί, δεν είναι γρήγοροι, αλλά είναι εφικτοί για την ελληνική πραγματικότητα. Άρα προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε εμείς. Κάτι. Άρατε, ναι. Πράγματι, η κυβέρνηση έχει ένα σχέδιο για να μπουν οι ένοπλες δυνάμεις σε μια νέα εποχή. Και αυτό φαίνεται. Πρώτα απ' όλα, δεν υπάρχει άλλη κυβέρνηση η οποία να έχει ενισχύσει ένοπλες δυνάμεις τόσο πολύ όσο σήμερα τα τελευταία χρόνια. Ακόμα και στη θητεία. Αλλάζουν και τα δεδομένα στη Ακριβώς θητεία. Ακριβώς αυτό είναι. Εκεί θέλω να καταλήξω. Αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι. Πια στη θητεία, το μαζεύεις. Υπάρχει λοιπόν ένα σχεδιασμό. Ο Νίκος Οδένδιας με επιτυχία προχωρά στην υλοποίηση ενός πολύ μεγάλου σχεδιασμού. Ναι, το φιλανδικό μοντέλο είναι μια επιλογή. Γιατί? Διότι με τον τρόπο αυτόν θα εκπαιδεύονται, θα καταρτίζονται στρατεύσιμοι και έφεδροι σε αντικείμενα που θα είναι χρήσιμα, προσέξτε, και στη μετέπειτα πολιτική ζωή τους. Θα φεύγουν από το στρατό με πιστοποιητικό γνώσεων, δηλαδή, όπως είπατε κι εσείς, δεν θα φεύγουν έχοντας την πείρα του γόπινγκ, θα παίρνουν ένα πτυχίο κατάρτισης σε ένα αντικείμενο. Και εδώ είναι μεγάλη διαφορά, ότι θα υπάρχει σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση και μετά. Εκεί είναι το δεν μεγάλο. Δεν του ξεχνάει μάνα του μετά. Ακριβώς. Όπως μας ξέχασε εμάς. Να έχουμε κανονικούς εφέδρους, οι οποίοι στην πορεία της ζωής τους, σε τακτά διαστήματα, θα εκπαιδεύονται στο αντικείμενο που έχουν αυτό μάθει δεν, στο στρατό. Αυτό δεν έχει αυτή είναι μια μεγάλη μοντέλο, αλλαγή και η κυβέρνηση Βασιλείου. Την κάνει σιγά-σιγά. Λέει ο Μανώλης ότι αυτό είναι, και έχει Ισραήλ, και το Ισραηλινό μοντέλο λέει μέσα. Και το Ισραηλινό. Η επανεκπαίδευση δηλαδή, συνεχή εκπαίδευση. Αυτό λες. Λέμε για το φιλανδικό, κύριε Κωστίδη, επειδή έχει μια συγκεκριμένη τακτική στο κομμάτι της εκπαίδευσης και της κατάρτισης μέσα από χρειάζεται να αυξηθεί η θητεία γιατί την έχετε πάει στα τάρταρα. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή θέμα στο τραπέζι για αλλαγή της θητείας. Ναι. Εκείνο το οποίο συζητάμε, όπως σας είπα, μέχρι είναι να, πας στρατό, φεύγεις. Να αλλάξουμε τη φιλοσοφία της θητείας. Και επιμένω ότι ο Πρωθυπουργός έχει σχέδιο και ο Υπουργός Άμυνας προχωράει με γοργά βήματα, ούτως ώστε να βάλουμε, να μπούμε σε μια νέα εποχή. Ο κύριος Γεωργούσης προς την καινοτομία, προς τις σύγχρονες επιλογές, προς την τεχνολογία, να το πω έτσι. Κύριε Παυλόπουλε, έχει φανεί ότι η κυβέρνηση... Γιατί είμαστε στην εποχή του AI. Και το AI μπορεί να έχει εφαρμογές και στις αμυντικές τεχνικές. Έχει ήδη, εδώ και αρκετά χρόνια. Έτσι.
Πράγματι λοιπόν, και εκεί έχουμε μεγάλες αλλαγές. Το γεγονός ότι προχωρούμε πια σε κέντρα καινοτομίας σημαίνει ότι επιτέλους, θα πάρει βέβαια καιρό, αλλά μπαίνουμε σε ένα δρόμο, πρέπει και η Ελλάδα να πάψει να είναι απλώς καταναλώτρια δύναμη. Mm-hmm. Θα πρέπει να προχωρήσουμε σιγά σιγά στο σχεδιασμό και δικών μας συστημάτων. Δεν είναι μια ευθύγραμμη και μια εύκολη υπόθεση αυτή, mm-hmm. αλλά γίνεται επιτέλους η αρχή, μπαίνει το πλαίσιο για να μπορεί και η Ελλάδα τα επόμενα χρόνια να είναι μας μια χώρα παραγωγός. Μας λέει εδώ ένας φίλος, κύριε Φτεραρχή, μάλλον ξέρω, τον αναρωτιόμαστε και πριν με τον Άκη. Καλημέρα σας, λέει, σχετικά με το ΚΑΝ, στην παρεθνική πτήση, ναι. τα πρωτότυπα δεν ανεβάζουν ποτέ το σύστημα προσγείωσης. Σωστό. Είναι έτσι. Ακούς, κύριε συνάδελφε, αμέσως. Είναι... Επειδή πήγε στην Ικάρο, δεν έχει μάθει όλα. Περίμενε, θα σου πει ο Πτέρναρχος. Το είδαμε όμως, το παρατήρησαμε. Μπήκες και βγήκες. Δεν έμεινες. Σωστή η παρατήρηση, αλλά είναι σχεδιασμένο έτσι. Γιατί? Γιατί δεν ανεβαίνουν. Όχι, όχι, όχι. Όλα ανεβαίνουν και κατεβαίνουν. Αλλά ό,τι ανεβαίνει, κατεβαίνει. Και οι δοκιμές που πρέπει να γίνουν είναι προγραμματισμένες και σχεδιασμένες. Η πρώτη πτήση δεν χρησιμοποιεί το σύστημα προσγείωσης να ανέβει και να κατέβει. Γιατί? Θέλει να δοκιμάσει τις αντοχές του συστήματος στην πίεση του αέρα, αν είναι σχεδιασμένες και βγαίνουν. Το αεροπλάνο αυτό τα πετάει τώρα στις δοκιμές. Είναι καλωδιωμένο. Όλοι, ό,τι συμβαίνει μέσα στο αεροπλάνο το βλέπουν και στο έδαφος. Επομένως καταγράφουν στοιχεία. Δηλαδή έχουμε προγραμματίσει το σύστημα αυτό προσγείωσης να αντέχει στα 200 μίλια. Γίνεται δοκιμή. Αντέχει, καταγράφεται οι πιέσεις, οι αντοχές του, όλα. Έτσι ώστε να παρέμβουν όπου υπάρχει... Ακριβώς. Αν υπάρχει θέμα. Ναι. Όταν μια χώρα φτιάχνει ένα τέτοιο αεροπλάνο και μπαίνει στη διαδικασία να το τελειοποιήσει... Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σημαίνει μεγάλη πρόοδο στην αεροπορική τεχνολογία. Έτσι. Έλα, Μανώλη, πες μια κουβέντα γιατί πρέπει να κλείσουμε. 8 τέτοια αεροσκάφη θα κατασκευαστούν. Άλλα 7 θα κατασκευαστούν τέτοιου είδους αεροσκάφη, λένε, τα επόμενα χρόνια. Γι' αυτό και μάλλον το ΚΑΝ θα ενταχθεί από το 2030 και βλέπουμε, mm-hmm. γιατί πρέπει να φτιαχτεί, να κατασκευαστεί και ο κινητήρας του. Τώρα χρησιμοποιεί κινητήρες των F-16, το F-110. Έχει χρόνο, όπως και το αντιπυρικό έχει χρόνο. Αλλά η Τουρκία κοιτάει αυτό που ανέλησε και ο κύριος Χατζηβασίλειος και ο κύριος Γεωργούσης. Κοιτάζει τα επόμενα 6, με 8 χρόνια τι θα έχει. Η κόκκινη βίβλος σε αυτό περιλαμβάνεται. Αυτό δείχνει, την πορεία δείχνει. Και στην πορεία αυτή και με Ερντογάν και μετά τις προεδρικές εκλογές του 28 χωρίς τον Ερντογάν θα έχει την ίδια πορεία και αυτό να το δούμε. Όμως πριν κλείσουμε, νομίζω πάμε για αλλαγή θέματος. Πάμε για αλλαγή, τηλεθεατής μου ενημέρωσε, φίλος σου, μου λέει ότι τα βράδια διαβάζεις το βιβλίο του Σουν Τσου, του Κινέζου στρατηγού, την τέχνη του πολέμου. Αυτό μου λένε οι τηλεθεατές. Και σωστά στο λένε, Μανώλη. Μετά το Μάο, αφού διαβάζεις και αυτά. Υπάρχει άλλος ένας πολύ ενδιαφέρον συγγραφέας, Μανώλη, δεν μπορώ να το πούμε στον αέρα. Εμείς αύριο επίσης, θα τα πούμε... μια τεχνική. Μου λέει ένας φίλος εδώ ότι θέλουν να βγεις, λέει, να βγεις από το Όρτα Κόι. Πού είναι το Όρτα Κόι, Μανώλη? Εμείς αύριο όμως θα βγούμε από ένα σημείο έκπληξη. Ναι. Όχι από την Κωνσταντινούπολη, επειδή έχουμε ταξίδι σήμερα. Ναι. Θα τα πούμε αύριο, γιατί θα είμαστε σε μια σημαντική... Πάλι από έκπληξη. Εκδήλωση. Εντός Τουρκίας, κάπου αλλού, θα τα πούμε αύριο με το καλό. Επίσης, ο Μίχλη έχει να φτάσουμε πρώτα. Ο φίλος ο Σεραφείμ Σαλγκάμης λέει: αυτός ο καφές πάει με προϊόντα Σαλγκάμη. Χωρίς προϊόντα Σαλγκάμη λέει δεν κάνεις τίποτα. Έχει δίκιο βέβαια. Με κουραβιέδάκι. Ναι, ναι. Να δούμε. Όπως και ο άλλος καφές που έχουμε από τις Σέρες που είναι η μαγεία του καφέ. Έχω πιει αυτό το καφέ. Καφές και ακανέδες δεν έχουν. Πώς το λένε τον άνθρωπο, κύριε Χατζηβασιλείου? Καφές Καραγιάννη. Μην αδικήσουμε τον Καραγιάννη, Μανώλη. Ναι, αλλά και στην Κομωτινή. Και στην Κομωτινή. Ένα πολύ ωραίο μαγαζί. Να τους θυμηθούμε όλους τώρα. Ένα τουρκικό καφέ πίνεις εκεί. Είναι πάρα πολύ ωραίο καφέ. Έχει πολύ ωραίο καφέ. Δεν θυμάμαι, ο Μεχμέτ ήταν. Άμα το θυμηθεί, θα μα το πει αύριο. Εδώ θα είμαστε και αύριο. Δεν φεύγουμε. Πάντως ο κ. Κωστίδης έχει δοκιμάσει. Θα το μάθω. Καλά, δεν έχει δοκιμάσει ο Μανώλης. Σε πραγματικές δεν έχει αφήσει και τίποτα ο Μανώλης. Είναι αλήθεια. Στην Εύβοια έχουμε τους καφέδες Δρακούλη. Εξαιρετικά. Και ο Δρακούλης από την Εύβοια. Να το. Θα τα πούμε όλα σήμερα. Αφού τα θυμηθήκαμε. Καλημέρα, Μανώλη.